Στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με το Υπουργείο Υγείας συμμετείχε και ο πρόεδρος των Τρικαλινών Φαρμακοποιών Νίκος Μάνος, ο οποίος περιέγραψε στην TRT τα σημεία σύγκλησης μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και τα σημεία πιθανής τριβής. Σύμφωνα με τον κύριο Μάνο, σημεία σύγκλησης υπάρχουν στην θέσπιση κλιμακωτής έκπτωσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ στο θέμα του Σαββάτου οι φαρμακοποιοί προτείνουν να ανοίγει ένα 20 με 25% των φαρμακείων. Επιπρόσθετα, οι φαρμακοποιοί θεωρούν κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να προσπελαστεί το άνοιγμα νέων φαρμακείων. Στο θέμα της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους φαρμακοποιούς υπάρχει η πρόθεση να προσλάβουμε φαρμακοποιούς σαν συνεταίρους ή με κάποιο ποσοστό μέσα στα φαρμακεία, όχι όμως να ανοίξουμε καινούργια φαρμακεία, όχι να δώσουμε καινούργια σημεία, καινούργια φαρμακεία, αλλά έτσι να μπορέσουμε να τους απορροφήσουμε ώστε να μην υπάρχει ανεργία, ήδη δεν υπάρχει, αλλά να μην υπάρξει και στο μέλλον ανεργία στους φαρμακοποιούς. Οι φαρμακοποιοί δηλώνουν κάθετα αντίθετη στην απελευθέρωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα φαρμακεία δεν είναι εμπορικά καταστήματα, αλλά κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.